Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημβρινή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάριος Σαλμάς, η Επιτροπή Δεοντολογίας τον διέγραψε μετά την παραπομπή του από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν παραδίδει την έδρα του ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Αν ο Μητσοτάκης το κάνει για να στείλει μήνυμα σε άλλους, είναι απαράδεκτο, δήλωσε μετά τη διαγραφή του. Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Κυπριακό και μεταναστευτικό στην ατζέντα. Αμετακίνητες οι τουρκικές θέσεις για την ΑΟ στη Μεσόγειο, υπογραμμίζει ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Παγκόσμια ανησυχία για γενική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Με μπαράζ ρουκετών η απάντηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τι ρόλο παίζουν οι αμερικανικές εκλογές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραηλινός στρατός και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν και τη νύχτα που μας πέρασε πυρά στα βόρεια σύνορα με το Λίβανο, την ώρα που η Σιητική Οργάνωση απειλεί πως θα συνεχίσει να χτυπάει το Ισραήλ. Στο μεταξύ, μυστήριο καλύπτει τη σιωπή του ηγέτη της Χαμάς, Σινουάρ. Την ώρα που το Ισραήλ σφυροκοπά ανελαίητα θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, η ηγεσία του Ισραηλινού στρατού προειδοποιεί. Η πτυχία του Τσάλ στην σαρσέρετ הפיקוד של חיזבאללה היא מסר ברור לארגון חיזבאללה, היא פוגעת בו קשה והיא גם מסר למזרח התיכון כולו ואפילו יותר מכך. אנחנו נדע להגיע לכל מי שיאיים על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מוכנים היטב לשלבים הבאים ומתכננים אותם בצורה איכותית לימים הבאים. Η Χεζμπολάχ κυδεύει τον ανώτατο διοικητή της Ιμπραήμ Ακίλ που σκοτώθηκε στις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις και απειλεί. لقد دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح. نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. And all of these leaders who were eradicated on Friday by the Israeli attack, all of these leaders we're meeting together in order to launch the same horrific, horrendous attack that we had on October 7th by Hamas. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. We're going to do everything we can to keep a wider war from breaking out. And we're still pushing hard. Την ίδια ώρα, Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν πως ο Ισραηλινός στρατός μελετά πληροφορίες πως ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, έχει τραυματιστεί ή ακόμα και σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει επίσημα σε αυτές τις αναφορές, ενώ αναλυτές καταρρύπτουν το σενάριο, λέγοντας πως ο Σινουάρ απλά κρύβεται προκειμένου να μην εντοπιστεί από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Και όλα αυτά ενώ σύμφωνα με τον Ισραηλινό τύπο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκτιμά πως περίπου 50 από τους 97 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάτ στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου είναι ακόμα ζωντανοί. Κλείδωσε για αύριο η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αναμένεται να θέσει το Κυπριακό και το μεταναστευτικό στην ατζέντα. Στόχος της τουρκικής πλευράς φαίνεται πως είναι να διατηρήσει το καλό κλίμα. Ωστόσο, εχθές ο Υπουργός Ενέργειας της γείτονος χώρας σε τηλεοπτική του εμφάνιση παρουσίασε χάρτες που φτάνουν την τουρκική ΑΟΣ μέχρι και 6 μίλια από την Κάρπαθο. Αλλά buralardan. Evet. Evet. Yani görüyorsunuz Kıbrıs'ın sahasına çok yakın, çok yakın bir yerde, bravo. Sol tarafında yine orası bizim kendi kıta sahanlığımız olan bölgede. Bütün bu noktalar bizim sondaj yaptığımız lokasyonlar. Bu sağdaki yani adanın güneyindeki ve doğusundaki iki lokasyon, üç lokasyon KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahaları. Biz buralarda sondajlarımızı yaptık. Ama ekonomik değer yani bir Karadeniz'deki gibi böyle üretilebilir.
Είναι τώρα μαζί μας η Μαριλίζα Αναστασοπούλου για να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Καλησπέρα Μαριλίζα, ευχαριστώ για την παρουσία στο Δελτίο. Καλησπέρα. Μαριλίζα, να ξεκινήσουμε λίγο από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τι αναμένουμε να συζητηθεί και ποιο είναι το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές? Χαμηλές οι προσδοκίες της αυριανής συζήτησης. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι είναι θετικό ότι θα υπάρξει μια επικοινωνία την ώρα που στη Μέση Ανατολή τα πράγματα είναι σε έξτην κατάσταση. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι μετά την συνάντηση στην Αθήνα, που το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, τους τελευταίους μήνες είχαμε διάφορα τζατζαρίσματα και διάφορες κινήσεις της Τουρκίας προκλητικές. Όπως αναφέρατε, το χθεσινό είναι άλλο μια σειρά από κινήσεις. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να κρατήσουν μια πολύ καλή στάση, να εστιάσουν κυρίως τα θετικά, να κρατήσουμε τη θετική ατζέντα. Συνεπώς, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα διμερή, όπου, όπως αναφέρατε και πριν, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να συζητήσουμε για ΟΣ και θάλασσες, παρότι είναι κάτι που θα ήθελε η ελληνική πλευρά να μπει στο τραπέζι σιγά-σιγά. Θα συζητηθεί το κομμάτι του τι γίνεται στις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί το μεταναστευτικό, που να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα με την Τουρκία είχαν πέρσι μια συνεργασία. Τώρα κάπως έχουν αυξηθεί οι ροές, κάπως η Τουρκία έχει έτσι λασκάρει, να το πω έτσι, απλά τη βαλβίδα όσο αφορά τις ροές. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση, ειδικά μετά από αυτά που γίνανε στη Γερμανία, την στάση της Γερμανίας ως προς το τι θα κάνει στο μεταναστευτικό. Δεν περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Πάντως, Μαριλίζα, το καλό κλίμα θα είναι αρκετό για μένα. Μιας και αναφέρεσαι σε αυτό το κλίμα, παρατηρούμε λίγο τον τελευταίο καιρό, το είπες και εσύ προλίγου, να υπάρχει ένα, ας το πούμε έτσι, διπλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά από την τουρκική πλευρά. Δηλαδή, βλέπουμε από τη μία τον Υπουργό Άμυνας, τον Όμερ Τσελίκ, να καταφέρεται εναντίον του Νίκου Δένδια. Εντάξει, είδαμε και τον Μπαχτσελή, βέβαια, το οποίο το περιμένεις λίγο πολύ. Ενώ από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να κρατούν πιο χαμηλά την μπάλα. Κρατούν ακριβώς πιο χαμηλά την μπάλα, το οποίο από την πλευρά της Τουρκίας θα πω ότι είναι πολύ συνηθισμένο για την Τουρκία να το κάνει αυτό, να έχει να κρατάει μία στάση εδώ και μία στάση εκεί διαφορετική για το ίδιο ακριβώς θέμα, γιατί έτσι μπορεί και διατηρεί τις σχέσεις, ας πούμε, με την Κίνα και την Αμερική και όλο αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι κάνουν στην πράξη. Δηλαδή, ας πούμε, ότι υπάρχει ηρεμία στις περιπτήσεις. Καλό. Αυτό που έγινε με την Κάσο το καλοκαίρι ήταν πιο έτσι ανησυχητικό, δεν ήταν μια καλή κίνηση. Οι ροές, οι μεταναστευτικές, πολύ σημαντικό. Η βίζα που δώσαμε στους Τούρκους στα νησιά, που είναι κάτι που ο Ερντογάν το εκτιμά ιδιαίτερα και το θέλει, ήταν κάτι θετικό για τις δύο σχέσεις. Να προσθέσω, αν μπορώ, ένα λεπτό. Για μένα πολύ ουσιαστικό είναι ότι έχει αλλάξει όλη η εκπαιδευτική ύλη και έχει προσαρμοστεί στη γαλάζια πατρίδα και στο ποια είναι τα θαλάσσια. Στην Τουρκία, βέβαια. Ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά εκπαιδεύεται μια ολόκληρη γενιά να πιστεύει σαν βάση διαφορετικά πράγματα. Για μένα αυτή είναι η ουσία. Μία ρητορική εδώ, μία ρητορική εκεί, αν δυσυνοδεύεται από κάτι άλλο, είναι πολύ συνηθισμένο. Το οποίο βέβαια δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι, Μαριλίζα? Το έχουμε συζητήσει. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι είναι προφανές, δεν μπορείς να παρέμβεις στην εκπαιδευτική ύλη μιας άλλης χώρας. Αλλά είναι πραγματικά θέμα ουσίας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδες Τούρκους που περνάνε από τα νησιά και γενικά οι Τούρκοι πραγματικά θέλουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, μεσαία τάξη, καλή τους τάξη, και αγαπάνε τους Έλληνες. Αν τα παιδιά τους διδαχτούν ότι τα σύνορα μας είναι εδώ και εμέσως που σαφώς οι άλλοι είναι κακοί, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας μελλοντικά. Αυτό έτσι σαν μια σημείωση δική μου, έτσι, προσωπική. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες, Μαριλίζα. Πάμε όμως και στα της Γερμανίας. Είχαμε τη νίκη των σοσιαλδημοκρατών στο Βραδεμβούργο, οριακή μεν, νίκη δε. Είναι, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, το φίλι της ζωής για τον Σόλτς, που είδαμε και μετά τα αποτελέσματα στη Θουρυγγία να αλλάζει τη στάση του στο μεταναστευτικό, υιοθετώντας μια σκληρή ατζέντα. Είναι μια ανακούφιση για τον Σόλτς, γιατί να εξηγήσουμε ότι στο Βραδεμβούργο το SPD κερδίζει από την επανένωση, από το 1990, δηλαδή δεν έχει χάσει ποτέ, θα έχανε για πρώτη φορά. Και μετά από τα αποτελέσματα στην Τουρκία και στη Σαξονία, πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μην χαθεί.
Οπότε του δίνει μια μικρή ανάσα, γιατί έχει τον τριμερή συνασπισμό που κρατάει με νύχια και με δόντια. Αλλά αν διαβάσουμε λίγο πιο βαθιά τα αποτελέσματα, υπάρχουν μερικές πολύ απλές παρατηρήσεις. Πρώτον, όπως και στις ευρωεκλογές, έτσι και σε όλες αυτές τις εκλογές, ο χάρτης της Γερμανίας είναι όπως πριν την επανένωση. Δηλαδή, ανατολικά, οι χώρες που ήταν από την πλευρά την άλλη, ψηφίζουν με διπλάσια ποσοστά το ΕΦΤΕ και ακραία εθνικιστικά κόμματα. Αυτό βλέπουμε ότι μετά από πόσα χρόνια, 35 χρόνια, 34 χρόνια και πόσα χρήματα, βλέπουμε ότι η χώρα επί της ουσίας δεν έχει ενωθεί στην ουσία της, στο βάθος της. Το δεύτερο είναι ότι ναι, μεν ο Σόλτς μπόρεσε και βγήκε πρώτος με 1,5 μονάδα, έτσι, δεν, το ΕΦΤΕ ανέβηκε 6 μονάδες. Ανέβηκε όμως και το αριστερό λαϊκιστικό της Άρα Βάγκενθεντ, το οποίο είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα, πολύ λαϊκιστικό, με το οποίο πιθανώς θα συγκυβερνήσει το S5, γιατί δεν πρόκειται να κάνει συμμαχία με το ΕΦΤΕ. Άρα βλέπουμε αυτή την αύξηση προς τα άκρα, το οποίο παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία. Και το τρίτο, πάρα πολύ ανησυχητικό που το ξέρουμε, αλλά ξεχνάμε να το υπενθυμίσουμε, είναι ότι οι ψηφοφόροι του S5 ήταν κυρίως άνω των 60 ετών, ενώ το ΕΦΤΕ κυριάρχησε στους 30 με 59. Άρα το παραγωγικό κομμάτι, αυτοί που θα ψηφίζουν και αύριο και μεθαύριο, πάνε προς τα άκρα. Και τέλος, να σας πω ότι έγινε και το εξής. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, παρότρινε ο τοπικός υπεύθυνος τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν το S5 προκειμένου να μην βγει το AfD, η ακροδεξιά, το οποίο δείχνει το φόβο του κέντρου απέναντι στα άκρα. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα της Μέσης Ανατολής. Να μας εξηγήσεις λίγο τι συμβαίνει εκεί. Ο πόλεμος έχει μεταφερθεί στο Λίβανο. Υπάρχουν φόβοι για γενικευμένη σύραξη. Τι συμβαίνει, Μαριλίζα, γιατί το Ισραήλ χτύπησε τώρα τη Χεζμπολάχ? Το Ισραήλ χτύπησε, κατά τη γνώμη μου, τώρα τη Χεζμπολάχ, γιατί υπάρχει ένα κενό χρόνου όσο αφορά το τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Αφενός στη Γάζα πιέζεται από την Αμερική και από τη διεθνή κοινότητα, αλλά ακόμη και από το εσωτερικό του, να το πω αυτό, δηλαδή και μέσα στο Ισραήλ, θέλουν να υπάρξει εκεχηρία προκειμένου να επιστρέψουν οι όμοιροι, όχι γιατί θέλουν τη Χαμάς προφανώς. Αλλά δεν το θέλει κάτι αυτό ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του. Άρα θέλει να εστιάσει κάπου αλλού. Το τι συμβαίνει με το Λίβανο, να θυμίσουμε ότι είναι στο βορρά, είναι ένα θέμα που έχει προκύψει από την αρχή, γιατί έχουν μετακινηθεί 60.000 Ισραηλοί πιο κάτω λόγω των βομβαρδισμών. Υπήρχαν βομβαρδισμοί, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά η ένταση αυτή τη στιγμή και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ δείχνουν ότι θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω. Σύν ότι έτσι φεύγει η προσοχή από τη Γάζα και πάει κάπου αλλού. Είναι ένα μεγάλο θέμα και ανησυχούν όλοι αν θα υπάρξει κάποια κλιμάκωση, γιατί το εύρος των βομβαρδισμών είναι τεράστιο και φοβούνται ότι πλέον θα πάμε σε χερσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Πάντως παίζει σημαντικό ρόλο και η προεκλογική εκστρατεία στις αμερικανικές εκλογές, έτσι δεν είναι, Μαριλίζα? Απολύτως, γιατί έχουμε εκλογές αρχές Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή οι Δημοκρατικοί μπορεί να λένε από την αρχή ότι θέλουν μια εκεχηρία και να προτείνουν κάποιες λύσεις, και να, μάλιστα τώρα ο Λευκός Οίκος καταδίκασε τις κινήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο και θεωρεί ότι δεν πρέπει να προχωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως επί της ουσίας δεν έχει καμία δύναμη μέχρι να γίνουν οι εκλογές για να δει αν θα βγει ο Τραμπ, ή που έχει πει τη θέση του, είναι αρκετά φιλοϊσραηλινός, ή αν θα βγει η Κάμαλα Χάρις, η οποία... Τι στάση κρατάει? Η Κάμαλα Χάρις στο συγκεκριμένο θέμα κρατάει όσο γίνεται πιο χαμηλά και όσο γίνεται πιο πολύ κλειστά τα χαρτιά της, θα εμφανίζεται όσο γίνεται λιγότερο, για τον απλούστατο λόγο ότι οι Δημοκρατικοί είναι διχασμένοι στο θέμα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλικάνους, που οι περισσότεροι είναι υπέρ του Ισραήλ, οι Δημοκρατικοί έχουν πραγματικά βαθιές διαφορές μεταξύ τους. Άρα, οποιανού το μέρος και να πάρει, σημαίνει ότι θα χάσει πολύ από την άλλη πλευρά. Και ειδικά στα swing states, αυτές τις πολιτείες που είναι οι κρίσιμες πολιτείες, υπάρχει σημαντικό νούμερο αραβόφωνων πληθυσμών, που σε απόλυτο νούμερο σε όλη τη χώρα δεν είναι μεν μεγάλο, αλλά επειδή είναι, ας πούμε, μερικές χιλιάδες
π.χ. στο Μίσιγκαν, με 10.000 διαφορά μπορεί να χάσει ή να κερδίσει την πολιτεία. Άρα δεν θέλει να τους αποξενώσει ούτε αυτούς, ούτε βέβαια τους φιλοϊσραηλινούς. Άρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει, θα το μάθουμε μετά τις εκλογές. Οπότε στην ουσία λέω ότι προσπαθεί να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της για να μην χάσει ψηφοφόρους. Απολύτως. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να κάνει όποιες κινήσεις κάνει τώρα, γιατί δεν υπάρχει κανείς να πάει κόντρα ουσιαστικά της ουσίας. Αυτό, Μαριλίζα, της βγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Της Κάμαλα Χάρη. Ναι, της Κάμαλα Χάρη. Κερδίζει δηλαδή από αυτή τη στάση. Ναι, βγαίνει. Είχαμε πρόσφατα κάποιες δημοσκοπήσεις ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχει μια απογοήτευση που δεν έχει πάρει θέση και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι φανατικά δημοκρατικοί αλλά το σκέφτονται, πιθανώς να μην την ψηφίσουν για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχουν πολύ αναλυτικές δημοσκοπήσεις γιατί είναι πολύ μικρά τα νούμερα σε σχέση με το εθνικό, με το σύνολο του έθνους. Αλλά φαίνεται δημοσκοπικά ότι είναι ένα τόσο δα κομματάκι το οποίο όμως μπορεί να αλλάξει. Είναι οριακά η Κάμαλα σε αυτό. Δηλαδή δεν έχει πείσει τους αραβόφωνους ότι θα πάρει τη θέση που πρέπει. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να τη στοιχήσει. Αλλά σίγουρα λιγότερο από ότι του Biden, που ήταν καταγεγραμμένο ότι έχανε από εκεί που είχε 75% 80% να τον ψηφίζουν π.χ. στο Μίσιγκαν, οι αραβόφωνοι τώρα είχε πάει στο 20 κάτι πριν αποχωρήσει από την κούρσα. Mm-hmm. Μάλιστα, σε λεπτή ισορροπία λοιπόν και αυτό το νήμα. Μαριλίζα Αναστασοπούλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Εγώ. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στέθηκε ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, όπως αποφάσισε και επισήμως η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος. Η παραπομπή του κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αφορούσε σε αντικοινοβουλευτική, αντικομματική και αντισυναδελφική συμπεριφορά. Να παρακολουθήσουμε όσα δήλωσε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής από το περιστήλιο της Βουλής. Αν με διαγράφει για να στείλει μήνυμα σε άλλους, είναι απαράδεκτο. Αν όμως ως πρόφαση για τη διαγραφή μου χρησιμοποιείται το γεγονός ότι η παρουσία του αλλά και στη Βουλή θεσμικά ως δικαιούμαι και υποχρεούμε, ανέδειξα φωτογραφικό διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος σκανδαλωδώς ανατέθηκε σε μια εταιρεία χωρίς συναγωνισμό και στην ελάχιστη τιμή, τότε θέλω να θυμίσω και να δηλώσω ότι ο έλεγχος των υπουργών από τους βουλευτές αλλά και η απεριόριστη ελευθερία λόγου και κρίσης τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του βουλευτή και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά λόγο διαγραφής. Σε θέση μάχης βρίσκονται τα επιτελεία των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ μία μέρα πριν την τηλεμαχία που θα μεταδοθεί από τη δημόσια τηλεόραση. Οι έξι υποψήφοι εντείνουν την προεκλογική τους δραστηριότητα με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα σε μία προσπάθεια να συσπυρώσουν τους υποστηρικτές τους. 48 ώρες πριν από την τηλεοπτική τους αναμέτρηση, οι υποψήφοι για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν τις περιοδίες τους σε ολόκληρη τη χώρα. Από τα Τρίκαλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας. Εγώ συνέχισα τη στρατηγική της αίνησης πρόεδρου μας Φόφης Γεννηματά για αυτόνομη πορεία, ενότητα και ανανέωση. Δεν έκανα γέφυρες ούτε με τη δεξιά, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ και πριν ο πρόεδρος, αλλά και τώρα ως πρόεδρος. Γιατί αν θέλετε γέφυρες, όχι σε μένα. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να γίνει ο πόλος που θα ενώσει τους πολλούς, τόνισε από την Κομωτινή ο Χάρης Δούκας. Όπου οι σοσιαλιστές, η σοσιαλδημοκρατία, η κεντροαριστερά, όπως θέλετε πείτε το, συνένεσε με τις αγορές, όπου συμφιλειώθηκε με τα εδραιωμένα συμφέροντα, απέτυχε. Όπου όμως ρύθμισε τις αγορές, έκανε μέτωπο και πάλεψε για τους πολλούς, σάρωσε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να είναι σοσιαλιστής και το ΠΑΣΟΚ, η επόμενη κυβέρνηση, υποστήριξε η Άννα Διαμαντοπούλου. Απευθυνόμαστε στο σύνολο των πολιτών, οι οποίοι κινήθηκαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, τις οποίες πρέπει να κατανοούμε,
προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Το τιμόνι μπροστά, στόχος ένα μεγάλο και κυβερνών Πασόκ και ο επόμενος πρωθυπουργός να είναι σοσιαλδημοκράτης. Μπορώ να εξασφαλίσω την ενότητα του Πασόκ μέσα και έξω από τη Βουλή, δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος. Μπορώ να διασφαλίσω την ενότητα και με την πορεία μου στο Πασόκ μέχρι σήμερα, αλλά και διότι θα μπορώ να δίνω τις μάχες στην πρώτη γραμμή, στη Βουλή, στην κοινωνία, στο κόμμα, όπου δηλαδή θα δώσει τις μάχες ο αρχηγός του κόμματος. Έτοιμος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που θέλουν ένα μικρό Πασόκ, δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο κίνδυνος για τα μεγάλα συμφέροντα είναι η δημιουργία της μεγάλης παράταξης, είναι η δημιουργία μιας παράταξης που απειλεί τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Μια τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου, όταν βυθίστηκε λέμβος με περισσότερους από 30 μετανάστες και πρόσφυγες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 3 άνθρωποι πνιγμένοι, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ανεξέλεγκτο είναι πλέον το φαινόμενο της ανήλικης παραβατικότητας στις γειτονιές όλης της χώρας. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε το ανελαίητο ξυλοκόπημα ενός 16χρονου δίπλα στην είσοδο σχολείου στο Παγκράτη. Ανήλικοι συγκρούονται άγρια μεταξύ τους με μπουνιές, κλωτσιές, ξύλα, ακόμα και μαχαίρια, ενώ φαίνονται να απειλούν όποιον βρισκόταν στο σημείο. Ένας 16χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ το αδιανόητο σκηνικό δεν κατάφεραν να τερματίσουν ούτε καθηγητές που βγήκαν να δουν όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστών. Ανελαίει το ξύλο έξω από σχολικό συγκρότημα στο Παγκράτη. Με μεγάλα ξύλα στα χέρια, ανήλικοι χτυπούν και απειλούν όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Στα βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η άγρια συμπλοκή μαθητών και εξωσχολικών σε πεζόδρομο δίπλα στην είσοδο του σχολείου πριν από λίγες ημέρες. Με μπουνιές και κλωτσιές, ο ένας ανήλικος χτυπά τον άλλον. Η κατάσταση ξεφεύγει. Με τα ξύλα τραυματίζουν έναν 16χρονο. Τον χτυπούν στον αυχένα και συνεχίζουν να απειλούν όποιον βρίσκεται στο σημείο. Επικρατεί πανικός. Κάποια από τα παιδιά πήραν ξύλα και άρχισαν να βαράνε όποιους βρούνε. Νόμιζαν ότι ήταν όλοι εναντίον τους. Μερικά παιδιά έτρεξαν κατευθείαν, πήγαν σπίτι τους, αλλά κάποια άλλοι το έκαναν και τότε. Βγήκαν οι καθηγητές και προσπαθούσαν να σταματήσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Ήταν πολύ έντονη μάχη. Όλα ξεκίνησαν μία ημέρα πριν. Τρεις ανήλικοι διαπληκτίστηκαν εντός του σχολείου και έσβρωξαν τον 16χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά σε αγκώνα και πλάτη. Την επομένη, οι νταΐδες περίμεναν τον ανήλικο και την παρέα του στο σχόλασμα. Πατέρας μαθήτριας περιγράφει πως βγήκαν ακόμα και μαχαίρια. Ενώ σχολάσαν τα παιδιά, η κόρη μου βγήκαν από το σχολείο. Την κυνήγησε αρχικά μία ομάδα τριών ατόμων. Δύο παιδιά που κρατούσαν μαχαίρι, τις κυνηγήσαν και φύγαν φοβισμένες, ήρθαν στο σπίτι. Τελικά επιτεθήκαν σε κάποιο νεαρό. Το τραυματίσανε και έρθει και το πήρε ασθενοφόρο. Δεν είναι δυνατόν τώρα να στέλνει τα παιδιά σου και να μην ξέρει πώ θα γυρίσουν τώρα από το σχολείο, δηλαδή αν του συνέβη κάτι. Χτυπήσαν ένα μαθητή και μετά ήρθαν οι γονείς απ' έξω και τσακωθήκαν. Ακούγεται ότι τα παιδιά αυτά είναι μεγαλύτερα από την ηλικία των παιδιών που πάνε σχολείο και γίνονται φασαρίες. Ασθενοφόρο παρέλαβε δύο τραυματισμένους μαθητές. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε αυχένα και πρόσωπο. Σύμφωνα με τους περίοικους, τα περιστατικά βίας και έντασης μεταξύ μαθητών είναι συχνά. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Σε διαβούλευση βρίσκεται ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που μεταξύ άλλων προβλέπει μεγάλες ποινές για όσους παραβιάζουν το κόκκινο, οδηγούν υπό την επηρεία αλκοόλ, δεν φορούν ζώνη ή κράνος. Στο ρεπορτάζ θα παρακολουθήσετε πόσες παραβάσεις γίνονται σχεδόν αναλεπτό, αφού η ασύλληπτη κίνηση βγάζει τους οδηγούς εκτός ορίων. Ο οδηγός παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ. Άλλος ένας οδηγός κάνει ακριβώς το ίδιο σε άλλο φανάρι λίγα λεπτά μετά. Τι να πω τώρα, πήγα να πατήσουν για έναν άνθρωπο τώρα εδώ με διάβαση. Πέρναγε. Χαμός γίνεται. Παντού, σε όλη την Αθήνα γίνεται χαμός. Στην Καλλιθέα, ο οδηγός επιλέγει να κάνει παράνομη αναστροφή. 350 ευρώ το πρόστιμο. Το ίδιο κάνει και ένα μηχανάκι, έχοντας μάλιστα και συνεπιβάτη. Ένα από τα μέτρα που μελετάει η κυβέρνηση είναι να τοποθετηθούν χίλιες κάμερες σε κεντρικά σημεία προκειμένου να εντοπίζεται ο παραβάτης άμεσα. Είμαι αντίθετος με αυτό το θέμα. Θεωρώ εκτός των άλλων μπορεί να βοηθάει την αστυνομία σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, αναζήτησης κάποιων εγκλημάτων, αλλά υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα και προσωπική ζωή. Πολύ θετικά. Για πόσους λόγους να σου πω. Ότι θα κρατάει την κυκλοφορία σε καλύτερη κατάσταση, ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνουμε κάποτε άνθρωποι στην οδήγησή μας, μπορεί.
Με το νέο σύστημα θα ελέγχεται αν το αυτοκίνητο κυκλοφορεί νόμιμα και θα μπορεί να γίνεται ανάκτηση των στοιχείων του παραβάτη ώστε να γίνεται ψηφιακά η επίδοση του προστίμου. Αυτή θα γίνεται είτε με SMS, είτε με μήνυμα στο Viber, είτε μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορεί να γίνεται ψηφιακή αφαίρεση του διπλώματος. Υπάρχει η σκέψη να δημιουργηθούν δύο φορείς διαχείρισης. Ο ένας ιδιωτικός που θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση καμερών καθώς και της αποστολής φωτογραφιών στην αστυνομία. Ο άλλος δημόσιος που θα έχει υπό την εποπτεία του τις εισπράξεις και την εκαθάριση. Σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής θα πάμε, κυρίες και κύριοι, καθώς με μια του δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρει χαρακτηριστικά «Είμαι εδώ», ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίστηκε στην Άρτα το Σάββατο για πρώτη φορά μετά την εκπαροθύρωσή του και ουσιαστικά δηλώνει παρόν για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σπαρακτικές στιγμές εκτελήθηκαν στο μνημόσυνο των 40 ημερών από το θάνατο του 19χρονου Γιάννη στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Φορώντας μαύρες μπλούζες με το πρόσωπο του αδικοχαμένου παιδιού, συγγενείς και συμμαθητές του 19χρονου άναψαν ένα κερί στη μνήμη του, ενώ συγκλώνησε με τα λόγια του ο τραγικός πατέρας. 40 ημέρες χωρίς τον Γιάννη. Ο πόνος ανίποτος. Για τη μητέρα, τον πατέρα, τα αδέλφια, τους φίλους του. Φορώντας μαύρες μπλούζες, συγγενείς και συμμαθητές του 19χρονου τέλεσαν μνημόσυνο στην Καλυθέα Βέρεια, στον τόπο καταγωγής της οικογένειας. Τραγική ημέρα σήμερα. Τα λόγια πια άρχισαν να περισσεύουν. Τώρα αρχίζει ουσιαστικά ο Γολγοθάς της ιστορίας με την απουσία του παιδιού. Σπαρακτικές στιγμές. Οι γονείς χάνονται στις αγκαλιές όλων όσοι πρόλαβαν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το χαμογελαστό αγόρι που σκοτώθηκε στο μοιραίο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Και ενώ ο αγώνας της οικογένειας για δικαίωση συνεχίζεται, στο αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας έχουν ήδη κατατεθεί τα πορίσματα καταπέλτης δύο διαφορετικών πραγματογνωμόνων. Το παιχνίδι που έσπασε και προκάλεσε το θάνατο του 19χρονου όχι μόνο δεν έπρεπε να λειτουργεί, αλλά ήταν ιδιοκατασκευή. Δεν είχε συντηρηθεί και φυσικά δεν είχε καμία πιστοποίηση. Η εμπειρογνωμοσύνη του εντεταλμένου εισαγγελίας αποδεικνύει πάρα πολύ καθαρά την εμπλοκή της Δημοτικής Αρχής. Θα έπρεπε να έχει σφραγίσει το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ, ιδίως μετά το έγγραφο από τις 9 Εβδόμου του 2024 της αστυνομίας. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη άμεσα να προχωρήσει στις σχετικές διώξεις. Επειδή το υποεξέταση Λούνα Πάρκ λειτουργούσε χωρίς έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, καθίσταται αυταπόδεικτο ότι όλες οι εγκαταστάσεις του Λούνα Πάρκ νοούνται δυνητικά επικίνδυνες. Και έτσι, γνώμη μου είναι ότι στην περίπτωση που ο Δήμος είχε δράσει ως όφιλε, το θανατηφόρο συμβάν θα είχε αποφευθεί. Βάσει νομοθετικού πλαισίου, όπως λέγαμε και εμείς, ήταν ο υπεύθυνος για την αδειοδότηση και τον έλεγχο. Εφόσον υπήρχε σήμα από την αστυνομία από το μήνα Ιούλιο, έπρεπε να επέμβει άμεσα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στο αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας, όσοι με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους ευθύνονται για την τραγωδία. Σε ρινγκ μετατράπηκε, κυρίες και κύριοι, η κεντρική πλατεία στον Κορυδαλό κατά τη διάρκεια ενός πανηγύριου. Δύο παρέες, για άγνωστο ακόμα λόγο, άρχισαν να διαπληκτίζονται και να πετούν καρέκλες, με τον κόσμο να τρέχει να προστατευτεί. Από το αδιανόητο περιστατικό, δύο αντιδήμαρχοι και ένας 16χρονος κατέληξαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Ένα πανηγύρι σε κεντρική πλατεία του Κορυδαλού μετατράπηκε σε ρινγκ. Δύο αντιδήμαρχοι και ένας 16χρονος τραυματίστηκαν. Μια γυναίκα λιποθύμησε. Την ώρα που στην πίστα ήταν ο τραγουδιστής Γιάννης Καψάλης. Κάτω υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, δύο παρέες άρχισαν να διαπληκτίζονται. Καρέκλες στον αέρα και ο κόσμος έτρεχε να προστατευτεί. Ήταν μια ομάδα πιτσιρικάρια και καθόντουσαν στο πλαϊνό της σκηνής. Στην αρχή πετάξαν νερά στον κόσμο και προφανώς τώρα κάποιος από το χώρο πήρε το λόγο και αυτόματα ρίζανε και πετάγανε καρέκλες χωρίς να υπάρχει κάποιος στόχος, όποιον βρίσκανε. Τους περιορίσανε κάποια στιγμή, εκείνοι φεύγανε, καλέσανε την αστυνομία και δεν βγαίνανε έξω, ξαναπαίνανε πάλι μέσα, χάνονταν μέσα στο πλήθος. Εκεί που καθόμουν παρατήρησα ότι κάποιοι τσακωνόντουσαν μεταξύ
μεταξύ τους. Δεν έβλεπα πόσα άτομα ήταν αυτοί που με χτυπούσαν γιατί είχα βάλει το χέρι μου μπροστά και μόνο έτρωγα ξύλο. Ο άλλος αντιδήμαρχος είναι καλύτερα. Έφαγε μόνο ένα τραπέζι στο κεφάλι και άνοιξε το σημείο όλο πίσω από το αυτί του και γέμισε αίματα. Εγώ έχω κάταγμα στο αριστερό χέρι. Η πλάτη μου είναι μέσα στους μόλοπες. Ξαφνικά είδαμε κάτι καρέκλες να ορίζονται στον αέρα, τίποτε άλλο. Αυτό. Μετά φύγαμε. Φοβηθήκαμε και φύγαμε. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο πιστεύω εμείς σαν καλλιτέχνες το διαχειριστήκαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα, κάνοντας έκκληση να σταματήσει όλο αυτό. Στους τραυματίες θα γίνει εξέταση από ιατροδικαστή, ενώ οι καταθέσεις που θα ληφθούν από τους αντιδημάρχους θα σταλούν στον εισαγγελέα. Η Ρωσία έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο δείχνει σε προσωμείωση τις ολέθριες επιπτώσεις ενός πυρηνικού χτυπήματος στο Λονδίνο. Το Κρεμλίνο συνηθίζει να απειλεί κατά καιρούς τη Δύση με χρήση πυρηνικών όπλων, όμως αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην κατασκευή διυπηρωτικού πυράβλου με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής. Ένα πανίσχυρο πυρηνικό όπλο εκρήνεται πάνω από το Λονδίνο. Στην προσωμείωση χρησιμοποιείται ένας πύραυλος με πυρηνική κεφαλή 750 κιλοτόνων. Upon detonation, a fireball as hot as the sun rapidly expands, reaching a radius of 950 meters. Anything trapped inside this fireball is instantly vaporized. In our simulation, the epicenter of the explosion is at Westminster. People within that radius won't even feel anything. Η καταστροφή απλώνεται στα 5 χιλιόμετρα γύρω από το επίκεντρο. These areas will receive the most destruction. Buildings will be destroyed and debris will fill the streets, creating extremely dangerous conditions for everyone in the vicinity. Οι πρώτοι νεκροί θα ξεπεράσουν τις 250.000 και οι τραυματίες τις 600.000. Σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων η ραδιενέργεια προκαλεί εγκάρματα τρίτου βαθμού. Και εκρήγνυνται πρατήρια καυσίμων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, πηγές ενέργειας, γενικά ό,τι καίγεται θα καεί. Ακόμη 450.000 άνθρωποι θα πεθάνουν από εγκάβματα, τραυματισμούς, συντρίμμια και ραδιενέργεια. Με το χρόνο θα προσθεθούν ακόμη 100.000 νεκροί. Υπολογίζεται πως οι νεκροί στο Λονδίνο θα ξεπεράσουν τις 900.000 και οι τραυματίες τα 2 εκατομμύρια. Η Ρωσία απειλεί συνεχώς τη Βρετανία και τη διεθνή κοινότητα με χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει πως έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου Σαρμάτ, που μπορεί να φέρει πανίσχυρες πυρηνικές κεφαλές. Η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα ο νέος πύραυλος απέτυχε σε 4 δοκιμές, με την τελευταία στις 21 Απριλίου του 2022. Ένας τεράστιος κρατήρας έχει δημιουργηθεί κοντά σε μία από τις εξέδρες εκτόξευσης του κοσμοδρομίου Πλεσέτσκ στο βορρά. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως πιθανότητα ο πύραυλος εξεράγει στο Σιλό, καταστρέφοντας την υποδομή της εξέδρας εκτόξευσης Γιουμπιλένη. Η Ρωσία βρυχάται αλλά δυσκολεύεται να κατασκευάσει πανίσχυρα πυρηνικά όπλα. Όμως ακόμη και αυτά που διαθέτει μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Δύσκολο σταυρόλεξο είναι πλέον για έναν ενοικιαστή να βρει ένα σπίτι σε λογική τιμή και καλή κατάσταση, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Σύμφωνα με τους κτηματομεσίτες, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έχουν μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ακραία παραδείγματα, όπως τα 1.000 ευρώ που ζητούν για ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικών μέτρων στου Ζωγράφου. Στην Πανόρμη είμαστε εμείς. Για ένα τριάρι θέλεις περίπου το λιγότερο 600 ευρώ. Ανηφόρα δίχως τέλος τραβούν τα ενοίκια των ακινήτων. Γεγονός που έχει εξελιχθεί σε νούμερο ένα πρόβλημα για όσους αναζητούν σπίτι. Τα ενοίκια έχουν πάει στο Θεό. Πρέπει να κάνεις τρεις δουλειές ουσιαστικά για να μπορέσεις να μείνεις μόνος, να συντηρηθείς. Και αναγκάζονται όλοι οι νέοι να μένουν με τους γονείς τους για αρκετό καιρό. Οι τιμές των ενοικίων πλέον είναι απλησίαστες. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι νέοι που οθούνται στη λύση της συγκατοίκησης. Είναι όντως πολύ ακριβά και εγώ ζω εδώ πέρα με φοιτήτρια και το βλέπω και με το δικό μου το νίκη που πληρώνω. Αυτό, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να συγκατοικείς. Η κατάσταση για τους επίδοξους ενοικιαστές απελπιστική. Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ένας μήνας, τον οποίο πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει για ακίνητο. Προεσκαρχόνται βέβαια των φοιτητών, αλλά και των νέων εργαζομένων. Είναι μια περίοδος στην οποία έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση και σχετικά μειωμένη προσφορά, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια, θα λέγαμε. Ενδεικτικά, διαμέρισμα 45 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του Ζωγράφου είναι προς ενοικίαση για το εξωπραγματικό ποσό των 1.000 ευρώ.
Διαμέρισμα επίσης του ζωγράφου 40 τετραγωνικά σε γνωστή ιστοσελίδα ενοικίασης ακινήτων παρέχεται προς 635 ευρώ. Γενικά τα ενοίκια είναι πανάκριβα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ μένω στην Κέρκυρα. Δηλαδή όλα τα σπίτια έχουν γίνει Airbnb και δεν υπάρχει για δείγμα σπίτι ούτε για φοιτητές, για γιατρούς, για εκπαιδευτικούς. Δηλαδή είναι μια τρύπα σπίτι 400 ευρώ. Στην περιοχή του Νέου Κόσμου για ένα σπίτι 72 τετραγωνικών μέτρων ζητούνται 720 ευρώ. Ενώ 820 ευρώ μηνιαίως μισθώνεται σπίτι 82 τετραγωνικών στους αμπελόκηπους. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ενημέρωση μέσω Facebook αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μετά από κοπιώδεις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκινάει άμεσα το δεύτερο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους και ζευγάρια έως 50 ετών να αποκτήσουν σπίτι με επιτόκιο στο μισό από το εμπορικό. Εκτός από το πρόγραμμα «Σπίτι μου», έχει ανακοινωθεί και πρόγραμμα αναβάθμισης παλαιών κατοικιών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.